Γεια σα. Είμαι ο Ευτύχη Μπλέτσα, συγγραφέα τη Μαγειρική Οικονομία. Ένα εγχειρίδιο που σε βοηθάει να τρέφεσαι πιο νόστιμα, υγιεινά και οικονομικά. Ναι, ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να κάνουμε οικονομία. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε οικονομία. Αλλά προ όχι σε βάρο τη ποιότητα τη διατροφή μα. Μπορούμε, ναι, μπορούμε να τρεφόμαστε πιο οικονομικά, αλλά συγχρόνω να τρεφόμαστε καλύτερα. Πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Εφαρμόζοντα τι αρχέ τη μαγειρική οικονομία με έξυπνε συνταγέ με έξυπνε συμβουλέ για τα ψώνια. Όλα αυτά που μάζεψα και ε, κατάλαβα από τα ταξίδια μου σε όλη την Ελλάδα, όλε αυτέ οι τεχνικέ που χρησιμοποιούσαν παλιά, τότε που τρεφόντουσαν πιο έξυπνα και όλα αυτά τα οποία ω φοιτητή από την προσωπική μου εμπειρία ανακάλυψα για, για να τρέφομαι πιο υγιεινά και πιο οικονομικά. Συνεπώ, όλα αυτά μπήκα στη μαγειρική οικονομία και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζεται πάρα πολλοί κόσμο σε αυτήν την εποχή. Γιατί βλέπω πω προσπαθούμε όλοι να γλιτώσουμε χρήματα, αλλά πολλέ φορέ ει βάρο τη υγεία μα. Όταν δεν τρεφόμαστε καλά, βάζουμε σε κίνδυνο την υγεία μα και την υγεία των παιδιών μα και την υγεία των γύρων μα. Είναι σημαντικό πάνω από όλα να έχουμε υγεία, ζωντάνια και ενέργεια. Αυτό μα γεμίζει, αυτό θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει, να είμαστε πιο δυνατοί και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μα. Συνεπώ, μαγειρική οικονομία δίνει συμβουλέ και συνταγέ για έξυπνο φαγητό, οικονομικό φαγητό. Νόστιμο, υγιεινό και οικονομικό. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο με 30 σελίδες με χρήσιμες συνταγές και συμβουλές το οποίο μπορείς να κατεβάσεις εντελώ δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσεις το email σου και το όνομά σου για να μπεις και να κατεβάσεις το δωρεάν εγχειρίδιο. Ελπίζω να σου φανεί χρήσιμο, πραγματικά θέλω να σου φανεί χρήσιμο να το χρησιμοποιήσεις, γιατί πιστεύω ότι με τέτοιες μικρές συνταγές και συμβουλές, με τέτοια απλά πράγματα που μπορεί να κάνει οποιοςδήποτε, μπορούμε να τρεφόμαστε καλύτερα και να γλιτώνουμε και χρήματα. Να είστε καλά, μπείτε, διαβάστε και μην ξεχάσετε να γράψετε κάποιο σχόλιο. Να μου στείλετε ένα μήνυμα, να, να μου πείτε αν, αν σας φάνηκε χρήσιμο, τι άλλο θα χρειαστείτε σαν συμβουλή. Και από εκεί και πέρα να δείτε περισσότερα πράγματα για το πώς μπορείτε να τρώτε νόστιμα, υγιεινά και οικονομικά. Θα σας στέλνω επίσης κάθε δύο-τρει μέρες μία ωραία συμβουλή μαγειρικής οικονομίας. Ένα tip. Έτσι μερικά πράγματα μπορεί να σας βάλουν σε αυτό τον τρόπο σκέψης. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσουν. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, βάλτε email και όνομα και θα τα πούμε την επόμενη φορά.